Τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεργασία ξεκίνησε το επιμελητήριο Φλόρινας με το ελληνοσερβικό επιμελητήριο. Περισσότερα θα δούμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Φλόρινας, τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη και περιφερειακό σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Παπακασάτη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είδαμε ότι είχατε μια σημαντική συνάντηση μαζί με τον κύριο Ταλίδη. Επισκεφτήκατε τον πρόεδρο του ελληνοσερβικού επιμελητηρίου, τον κύριο Γιωργάκο, στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο? Ο στόχος που έχει βάλει το επιμελητήριο είναι η δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων του νομού, αλλά και των επιχειρήσεων τόσο του ελλαδικού χώρου όσο και των ξένων χωρών. Το επιμελητήριο όμως οπότε έχει κάνει μια σειρά προτάσεων προς τα ξένα επιμελητήρια, τόσο στο ελληνοϊταλικό, στο ελληνογαλλικό, στο ελληνοβουλγαρικό, σε πολλά επιμελητήρια. Και έτσι με την ευκαιρία της σύστασης του νέου επιμελητηρίου του ελληνοσερβικού, το επιμελητήριό μας, μη χάνοντας χρόνο, πήγε και επισκέφθηκε τον νέο του πρόεδρο, τον κύριο Γεωργάκο, όπου είχαμε διεξοδική συζήτηση. Τα διμερεία επιμελητήρια, όπως ξέρετε, αποτελούνται από τα τρία μέλη είναι Έλληνες και τα τρία είναι ξένοι της χώρας, η οποία υποστηρίζει τα συμφέροντά της. Εμείς είχαμε πολύ καλή συζήτηση, η οποία είχε ξεκινήσει όμως από την παρουσία μας στο Χάγκια, στο Πολυσυνέδριο, όπου είχαμε συμμετάσχει πριν 1,5 μήνα. Όπου εκεί είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το νέο επιμελητήριο στους στόχους της δράσης, καθώς επίσης και την παρουσία του Σέρβου Προξένου, ο οποίος, δεν σας το κρύβω, τις επόμενες μέρες θα επισκεφτεί και την περιοχή μας, το επιμελητήριό μας, ο οποίος έχει δείξει ενθουσιασμένος με τον τόπο μας, αλλά και με τη δυναμική που έχει. Εμείς καλέσαμε και το Σέρβικο Επιμελητήριο, το οποίο αποδέχθηκε την πρόταση, με επιχειρηματίες από τη Σερβία να επισκεφτούν την περιοχή μας. Και μάλιστα πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να γνωρίσουν, δηλαδή, να επισκεφτούν την περιοχή για να γνωρίσουν και τα τοπικά προϊόντα, όπως τους παρουσιάσατε. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως μας κατέβεσαν, για φρούτα, τα οποία, όπως και εγώ δεν το ξέρα, η χώρα μας είναι η πρώτη σε εξαγωγή φρούτων στη Σερβία, τα οποία με τη σειρά τους τα καταψύχνουν και τα προωθούν στις χώρες οι οποίες συνεργάζονται. Καθώς επίσης και ξηρό καρπών. Εμείς αναδείξαμε και μία σειρά άλλων προϊόντων, τα οποία δέχτηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον να τα γνωρίσουν από κοντά και να προχωρήσουμε στις συνεργασίες. Έτσι περιμένουμε την αποστολή τους, καθώς έχουμε δεσμευτεί και εμείς για παρόμοια αποστολή προς το τέλος του χρόνου στην περιοχή του Βελιγραδίου και όχι μόνο. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, μια που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και φυσικά να δούμε και το τι συζητήσατε σήμερα στη Διοικητική Επιτροπή. Είχατε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα ενημερωτικές επαφές με τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Και είχαμε δει σε ένα σχετικό ρεπορτάζ, είχατε επισκεφτεί και τους μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Ποιος ο στόχος αυτός των επισκέψεων, κύριε πρόεδρε? Εμείς από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη θητεία μας, δώσαμε βαρύτητα στην εκπαίδευση. Ήδη είχαμε πάει όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις δυναμικές επιχειρήσεις μας, για να γνωρίσουν τα παιδιά τι παράγει, τι προϊόντα κατασκευάζονται στον τόπο μας, συσκευάζονται καλύτερα. Έτσι, ξεκινώντας τώρα, αφού τελειώσαμε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκινήσαμε με τη δευτεροβάθμια, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο στο ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΣ, στη σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού τους δηλώσαμε τι σκοπό έχουμε. Θέλουμε να δείξουμε την επιχειρηματικότητα, κύριε Βακράτσα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές? Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για την τοπική κατανοητική συνείδηση, η οποία πρέπει να γίνει αυτοσκοπός, γιατί μόνο αυτή θα λύσει τα προβλήματα της ανεργίας και θα δώσει θέση εργασίας. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας περνάει πολύ δύσκολα. Πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι, να βοηθήσουμε όλοι, να καταναλώνουμε τοπικά ελληνικά προϊόντα, να δυναμώνουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Γιατί, κύριε Παγκατσά, μόνο μέσα από το επιχειρήν, από την επιχειρηματικότητα, από τις εξαγωγές, από την εξωστρέφεια θα λυθεί το θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Υπάρχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θα συνεχίσουμε και την νέα σχολική περίοδο. Τα παιδιά, οι δύο ημερίδες που διοργανώνουμε, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Συμμετέχουν τα παιδιά, γνωρίζουν επιχειρηματική δυναμική της περιοχής, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αν θέλετε. Έτσι. Γνωστοποιούμε το συνέδριο που είχαμε κάνει, που έχει αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά δεν τολμούμε να πούμε και τις αδυναμίες μας, τις οποίες έχουμε καταθέσει και σε κεντρικό υπουργικό επίπεδο για να διορθωθούν και να βελτιωθούν. Μάλιστα. Να αναφερθούμε όμως, κλείνοντας, και στη σημερινή είχατε Διοικητική Επιτροπή. Στο σχεδιασμό σας είναι να πραγματοποιηθεί ένα διήμερο συνέδριο, μια συνάντηση όλων των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων της χώρας στην ακριτική Φλόρινα. Ακριβώς. Και για πότε μιλάμε, για ποια περίοδο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση?
το επιμελητήριό μας, συνεχίζοντας αυτό που είχε κάνει και με το συνέδριο, αλλά και με την ανάδειξη ενός προορισμού ιδιαίτερου της περιοχής και μιας πύλης των Βαλκανίων, κατέθεσε ήδη πρόταση προς την Κεντρική Επιτροπή Επιμελητηρίων Ελλάδος και συγκεκριμένα στον κύριο Μιχαλό, που αποδέχτηκε την πρόταση να γίνει η συνεδρία της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, της Αλβανίας, των Σκοπίων, της Βουλγαρίας, αλλά και της Σερβίας, στην Φλόρινα. Την περίοδο του Οκτωβρίου, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διερεύνηση, έχουμε ήδη τρεις χώρες που έχουν αποδεχτεί ήδη, η Αλβανία, τα Σκόπια, την πρόταση αυτή. Ξεκινάμε με τις υπόλοιπες χώρες, περιμένουμε το OK και από τις υπόλοιπες, και θα είναι παρουσία ανώτατου κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς επίσης και του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Εμπορίου, να βάλουμε μπροστά τη Φλόρινα, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ανάπτυξης, να αναδείξουμε ότι η περιοχή της Φλόρινας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας είναι μια περιοχή η οποία αξίζει να στηριχτεί επενδυτικά, αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου από 35 να φτάσει και όπως οι άλλες περιοχές, και είναι δίκαιο το αίτημα αυτό, στα 60-65%, να αποτελέσει ένα επενδυτικό περιβάλλον, γιατί μόνο έτσι θα επανεκκινήσουμε την οικονομία της χώρας μας. Άμα στην διασύνδεση για εμπορευματικές μεταφορές με τις γειτονικές χώρες και ενδυνάμωση του επιχειρήν και της επιχειρηματικότητας για να μειωθεί επιτέλους αυτή η κατάρα που βαδίζουμε 40% της ενεργίας. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις σημαντικές ανακοινώσεις. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, φυσικά, και τις συνάντησεις που θα έχετε με τον Σέρβο Πρόξενο. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ εσάς και στους τηλεθεατές σας.